Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι το δελτίο του Omnia TV στις 8. Οι Anonymous έριξαν το site της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η μικρή αυτή επίθεση θεωρείται προάγγελος άλλων ενεργειών, όπως έχουν εξαγγείλει οι ίδιοι οι Anonymous με βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Στις προθέσεις των Anonymous είναι να χτυπήσουν στόχους όπως το φορολογικό και το τραπεζικό σύστημα, διαγράφοντας οφειλές πολιτών. Επίσης, αναμένονται χτυπήματα ανάλογα με αυτά της Ισπανίας και της Αυστρίας, όπου κατάφεραν να αποσπάσουν και να δημοσιεύσουν τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων αστυνομικών. Η Anonymous είναι μια διαδικτυακή κοινότητα ανώνυμων χρηστών, χωρίς κεντρική διοίκηση. Σε αντιφάσεις έπεσαν κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία οι κατήγοροι αστυνομικοί του Σίμου Σεϊσίδη και του Άρη Σιρινίδη. Ο αστυνομικός Παναγιώτης Μπόκος, ενώ αρχικά είχε καταθέσει ότι πρώτα κρύφτηκε και μετά πυροβόλησε, στο δικαστήριο δήλωσε ότι πρώτα πυροβόλησε και έπειτα προσπάθησε να καλυφθεί. Την αντίφαση απέδωσε σε λάθος των αστυνομικών που πήραν τις καταθέσεις. Επίσης υποστήριξε ότι ο Σίμος Σεϊσίδης, ενώ έτρεχε να ξεφύγει από τον μπλόκο, στράφηκε από τη μέση και πάνω προς τους αστυνομικούς και σκόπευσε, χωρίς να γυρίσει τα πόδια του. Επίσης υποστήριξε ότι ο Άρης Σιρινίδης έφερε αντίσταση κατά τη σύλληψή του, ισχυρισμό που διέψευσε άλλος μάρτυρας, αστυνομικός που εκείνη την ώρα περιπολούσε στο σημείο. Καταλήψεις σήμερα από υπαλλήλους σε εφορίες και άλλες υπηρεσίες, όπως και στο ίδιο το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι καταλήψεις έγιναν εν αναμονή της άφιξης στην Ελλάδα της ειδικής ομάδας δράσης, της λεγόμενης Τρόικας, η οποία σκοπό έχει να ελέγξει τα στοιχεία της οικονομίας, βάσει των οποίων θα διαμορφωθούν οι νέες απαιτήσεις των δανειστών. Στην ενεργοποίηση του νόμου που επιτρέπει την κατάσχεση μισθών και συντάξεων, έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα αρκετές εφορίες εξαιτίας των οφειλών προς το δημόσιο. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική εντολή, αλλά οι κατασχέσεις ήρθαν ως αποτέλεσμα της δράσης μιας νέας υπηρεσίας ίσπραξης του Υπουργείου, η οποία έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Τη στιγμή που πάνω από 580 σχολεία τελούν ήδη υποκατάληψη εξαιτίας της κάκης της φετινής κατάστασης σε προσωπικό και υποδομές, φήμες περί επέμβασης εισαγγελέων και χρήσης ιδιωτικών αστυνομικών για την αποτροπή τους διαρρέουν από κυβερνητικές πηγές. Ο Πρωθυπουργός είχε χθες σύσκεψη με την Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, τον Θεόδωρο Πάγκαλο και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα για τα θέματα των καταλήψεων. Ομάδα πολιτών στη Βέρεια προχώρησε σε επανασυνδέσεις κομμένου ηλεκτρικού ρεύματος σε σπίτια οικογενειών. Άφησαν μάλιστα πίσω τους και προκήρυξη, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά. Σήμερα, που ο πολίτης απολαμβάνει την ησυχία, την τάξη και την ασφάλεια, όπου η ευνομία και η κρατική αρρωγή είναι ο κανόνας, πολίτες της Βέρειας αποφάσισαν να εγκληματίσουν. Άρχισαν να επανασυνδέουν το κομμένο ρεύμα. Να περάσουμε τώρα στα διεθνή. Εκτεταμένα επεισόδια ρατσιστικής βίας λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στη Βουλγαρία. Με αφορμή τον φόνο ενός νεαρού από Ρωμά, ομάδες ακροδεξιών προβαίνουν σε επιθέσεις σε οικισμούς τσιγκάνων, ακόμα και καίγοντας σπίτια. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας επιτέθηκε στην ακροδεξιά κατηγορώντας την ότι σέρνει το λαό στο δρόμο της διεθνούς απομόνωσης. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές που προβλέπονται στο νέο σχέδιο για την οικονομία που προωθεί ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζή. Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι περισσότεροι από ένα στους 4 δασκάλους σε δημόσια δημοτικά σχολεία και ένα στους 5 καθηγητές στα γυμνάσια δεν πήγαν στις τάξεις τους την Τρίτη. Ορισμένοι δάσκαλοι ιδιωτικών σχολείων συμμετείχαν επίσης στην απεργία. Από το 2007, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών έχουν περικοπεί στη Γαλλία και άλλες 14.000 αναμένεται να χαθούν το 2012. Ο φιλανδικός γίγαντας κινητής τηλεφωνίας, η Nokia, απολύει ακόμα 3.500 υπαλλήλους και κλείνει το εργοστάσιο του Κλιού στη Ρουμανία στα πλαίσια του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Οι απολύσεις αυτές και το κλείσιμο του εργοστασίου του Κλιού
ακολουθούν αυτές του Απριλίου και εντάσσονται στο πρόγραμμα εξοικονόμησης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το λειτουργικό κόστος της εταιρείας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Omnia TV στις 8. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.